καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι τραυματίες έχουν πάει ήδη στο νοσοκομείο, γιατί έγινε πολύ νωρίς όλη αυτή η ιστορία. Αυτοί οι οποίοι βγήκαν καλά, τους άφησαν τους ανθρώπους στο λιμάνι, γιατί έπρεπε να πάνε πρώτα για τις πρώτες βοήθειες αυτούς οι οποίοι είχαν θέματα. Και βεβαίως γίνονται και στη θάλασσα οι έρευνες για τους αγνώμους. Καλλιόπη, Καλλιόπη, καλημέρα. Μας ακούς τώρα? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι. Δυστυχώς, παιδιά, δεν είναι το πρόβλημα με τους τραυματίες. Οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους, είναι νέα. Αλλά το πρόβλημα είναι γιατί εξελίσσεται η υπόθεση δυστυχώς σε θρίλερ. Βρέθηκαν δύο παιδιά, το ένα δυστυχώς πνιγμένο, πριν από λίγα δευτερόλεπτα το πληροφορηθήκαμε. Και ένα άλλο που κρατείται στο λιμεναρχείο. Καλλιόπη μου, Καλλιόπη μου. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε και θέλουμε να μας πεις αν είναι επιβεβαιωμένη αυτή η πληροφορία, ότι το ένα παιδί είναι πνιγμένο. Αυτό προσπαθώ να μάθουμε. Είναι έγκυρη η πληροφορία. Είναι από αξιόπιστη πηγή. Πληροφορία, από το νοσοκομείο λοιπόν, μέσα. Ναι, από το νοσοκομείο μέσα. Αξιόπιστη είναι. Απλώς είναι δύο τα παιδιά. Το ένα που κρατείται στο, που είχε μετακινηθεί στο λιμεναρχείο πριν από μία περίπου ώρα και περιμέναμε να ταυτοποιηθεί, γιατί η μητέρα είναι στο νοσοκομείο του τρίχρονου που αγνοείται. Περίμενε να της το πάνε να το γνωρίσει. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν αυτό το μικρό που βρέθηκε σύμφωνα με τις έγκυρες πληροφορίες μας, δυστυχώς όχι εν ζωή, είναι αυτό της μητέρας που το πρωί ανησυχούσε και έκλαιγε προκειμένου να βρουν έγκυρα το παιδί της και άρα έχουμε μία πόλη και το παιδί. Ένα παιδάκι νεκρό μας λέει. Υπάρχει και ενήλικα. Ένα παιδάκι δυστυχώς νεκρό. Η ταυτοποίηση θα γίνει σε λίγα λεπτά. Εντοπίστηκε και ένας ενήλικας, γιατί στην αρχή είχαμε την πληροφορία ότι δύο ήταν οι αγνοούμενοι ενήλικες και ένα τρίχρονο. Εντοπίστηκε ζωντανός ο ένας ενήλικας, ευτυχώς. Ο άλλος αγνοείται. Βλέπουμε το πλωτό συνεχίζει εδώ, τα πλωτά του λιμενικού σώματος εδώ της ΚΟ συνεχίζουν τις έρευνες, και μάλιστα και του πολεμικού είναι, και είναι και ιδιώτες και είναι και της Frontex ανοιχτά. Είμαστε στο σημείο ακριβώς όπου συνέβη το τραγικό αυτό γεγονός. Άλλο ένα καταγράφει σε αυτή την υπόθεση, τη θλιβερή, την τραγική. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θέλαμε να το ξαναζήσουμε. Καλλιόπη, αυτό που ζούσαμε το 2015 και το 2016 με τόσες απορίες. Έχει συμβεί και πώς έγινε αυτή η σύγκρουση. Ναι. Μας διευκρινίζεις. Μιλάμε για ένα παιδάκι νεκρό το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί από τη μητέρα του, αν ήταν αυτό που αναζητούσαν. Ακόμα. Και επίσης, αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στο νοσοκομείο. Μισό λεπτό να τα ξεκαθαρίσουμε για να τα καταλάβουμε. Καταλαβαίνουμε ότι είσαι στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή και είσαι σε μια διαδικασία να τα διασταυρώσει. Αλλά για να καταλάβουμε κι εμείς. Ναι, είναι τελευταίες πληροφορίες αυτές, Μάριον. Είναι νεκρό, υπάρχει κι άλλος αγνοούμενος, γιατί εμείς εδώ γράφουμε από κάτω για δύο νεκρούς. Είναι δύο οι νεκροί ή ένας το παιδί? Όχι. Αυτό ρωτάμε. Όχι, όχι, όχι. Ακόμα δεν έχει επιστοποιηθεί, δεν έχει εξακριβωθεί ότι είναι νεκρή. Πληροφορίες για ένα είμαστε παιδί στη διαδικασία νεκρό, της λοιπόν. Ταυτοποίησης. Να το διορθώσουμε. Γιατί, εγώ γνωρίζω μόνο για το μικρό. Μου αντιλαμβανόμαστε, και αυτό όχι. Καλλιόπη μου, αντιλαμβανόμαστε όχι επίσημα, ότι είναι έτσι, δύσκολο το ρεπορτάζ. Τελευταίες πληροφορίες. Ότι συλλέγεις πληροφορίες, ότι επιχειρείς να κάνεις τη δουλειά σου σε εξωτερικό χώρο, αλλά και εμείς για να μην μεταδώσουμε λάθος στοιχεία, λάθος πληροφορίες. Σωστά. Γι' αυτό σας λέω ότι σύμφωνα με αξιόπιστες. Όχι από ανασότητα στο ρεπορτάζ σου. Λοιπόν, διορθώνουμε ότι. Αντιληπτό. Αντιληπτό. Το οποίο έχει χαθεί, και δώσε μας τους αριθμούς με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Πόσοι αγνοούνται και πόσοι είναι καλά στην υγεία. Ναι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς. 35 καταρχήν, 34 ήταν στην αρχή ο αριθμός των προσφύγων που αγνοούνται, από ό,τι έλεγε και το Υπουργείο, η αρμόδια υπηρεσία. Αναζητούνται οι δύο, όπως προανέφερα, ενήλικες, και το ένα το παιδί. Αλλά τώρα που παρουσιάζεται και δεύτερο παιδί, είναι πολύ πιθανό μεταξύ των αγνοωμένων να ήταν και άλλο παιδί. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τώρα της ταυτοποίησης δεν μπορούμε να μεταδώσουμε. Άρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς και πώς είναι οι αγνοούμενοι, Καλλιόπη, έτσι όπως μας το μεταφέρεις. Όχι. Δεν υπάρχει επίσημο δελτίο τύπου. Δεν υπάρχει επίσημο δελτίο τύπου μέχρι να τελειώσει όλη η ιστορία, γιατί ψάχνουν και τους αγνοούμενους. Λοιπόν, Καλλιόπη, έλα λίγο με το μικρόφωνο πιο κοντά για να σε ακούμε, γιατί έχει και τον ήχο εκεί στο εξωτερικό περιβάλλον. Δώσε μας λοιπόν τώρα τι έχει συμβεί, πώς συνέβη αυτή η σύγκρουση, γιατί δημιουργεί ερωτηματικά, γιατί είναι σκάφος του λιμενικού.
Ναι. Προσέξτε, είναι ήδη τα πλωτά του λιμενικού από το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες. Για όσους φίλους και φίλες δεν πληροφορήθηκαν αυτό το τραγικό περιστατικό, να σημειώσουμε ότι συνέβη ξημερώματα, 3:45 το πρωί. Mm-hmm. Και βέβαια, εδώ στην περιοχή του Αγίου Φωκά, για όσους γνωρίζουν, είναι μια περιοχή που συνήθως έρχονται και επιβιβάζονται, αποβιβάζονται πρόσφυγες μέσα από λέμβους, προβληματικές λέμβους. Και υποψιαζόμαστε ότι και αυτοί δεν ήταν σε καλή κατάσταση, γιατί δεν μπορεί με μια άπνοια 2 και 3 μποφόρ να αναποδογυρίζει, ακόμα και αν δεν το είδε το σκάφος του λιμενικού, γιατί έγινε μια σύγκρουση. Και από ό,τι πληροφορηθήκαμε και από τη λιμενική αρχή, δεν είχε φώτα. Ναι, καλή μου, το σκάφος δεν είχε φώτα, γιατί πήγαινε κρυφά για να μπει στα νερά και να αφήσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Δεν είναι όμως κάτι καινούριο. Το ξέρουμε αυτό. Το λιμενικό ραντάρ. Αλλά φώτα είχε όμως το σκάφος του λιμενικού. Έτσι, και ραντάρ είχε φώτα το σκάφος του λιμενικού. Και δεν το είδε ότι υπάρχει κάτι στη θάλασσα. Αυτό ήθελα να πω. Mm-hmm. Όχι, αλλά συμβαίνει όμως. Προφανώς μπορεί να μην το αντιλήφθηκαν, να ήταν σε απόσταση. Αλλά επειδή έχει ξανασυμβεί παρόμοια περιστατικά, δεκάδες εκατοντάδες, να τώρα φαίνεται έρχεται και το Super Puma από ό,τι διακρίνουμε κι εμείς. Προφανώς για να συνεχίσει και να βοηθήσει στις έρευνες εδώ. Πιθανότατα τελευταία στιγμή να το είδε, αλλά δεν πρόλαβε προφανώς να ειδοποιήσουν και αναποδογύρισε αυτή η λέμβος, με αποτέλεσμα να βρεθούν οι άνθρωποι, οι πρόσφυγες μέσα στη θάλασσα. Πιθανό είναι να τελείωσαν και τα καύσιμα ή να σημειώθηκε ένας πανικός. Καλλιόπη μου, να σε διακόψω σου πω ότι αυτή την πληροφορία την οποία μας μετέφερες πολύ νωρίς και εγκαίρως από επιβεβαιωμένες και διασταυρωμένες πηγές, όπως λες, μας την επιβεβαιώνουν, όπως μας ενημερώνουν από την αρχισυνταξία της εκπομπής και από το λιμενικό σώμα, ότι δυστυχώς δηλαδή ένα παιδί είναι νεκρό, έχασε τη ζωή του σε αυτή την νυχτερινή τραγωδία. Τριών χρόνων. Και δεν ξέρουμε αν είναι το μοναδικό που αγνοείται. Το άλλο το παιδί δεν έχουμε πληροφορηθεί ακόμα. Ναι, δυστυχώς. Αυτό που το έχουμε ξαναδεί. Η ουσία είναι να δούμε τι γίνεται και με τους υπόλοιπους αγνοούμενους. Όπως διαπιστώνεται εδώ, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες από τα ξημερώματα. Να σημειώσω ότι για τους τραυματισμένους που αναφέρατε και πριν, οι πληροφορίες δικές μου κάνουν λόγο για 9 τραυματισμένους, όχι σοβαρά. Μόνο οι δύο περιπτώσεις. Έχουμε στη μία περίπτωση κάταγμα ποδιού από έναν πρόσφυγα, που μπαίνει μάλιστα σε χειρουργείο, αν δεν έχει μπει κιόλας. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε από το διοικητή του νοσοκομείου μας, τον κ. Που είναι όλο το προσωπικό σε ετοιμότητα. Το Ιπποκράτειο νοσοκομείο για άλλη μια φορά δεν δίνει μαθήματα. Αυτά τα έχει δώσει εδώ και χρόνια. Καλλιόπη, θα ξανάρθουμε σε σένα. Θα ξανάρθουμε στο νησί αργότερα. Είναι σε εξέλιξη. Είναι δυστυχώς το πρώτο θέμα της ημέρας και δυστυχώς έχουμε μια ανθρώπινη απώλεια επιβεβαιωμένη, ένα τρίχρονο παιδί. Και δεν ξέρουμε και ακόμη πόσοι είναι οι αγνοούμενοι. Καλλιόπη, θα είσαι στο σημείο του ρεπορτάζ. Οι έρευνες συνεχίζονται. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Ναι, θα έχουμε νεότερα. Τώρα, μέσα σε αυτήν την νύχτα υπήρξε και μια φωτιά. 8